Είχαμε γεννητούρια στα Χανιά, τα έμαθες. Δύο Κίκνη. Μάλιστα, να ευχηθείς, να πας να ευχηθείς, να τους πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάμε Χανιά, θα ανοίξουμε μία παρένθεση με ένα θέμα έτσι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να ξεφύγουμε και λίγο από την πανδημία και τον κορονοϊό. Στα Χανιά θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Μιχάλη Τσουπάκη. Κύριε Τσουπάκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και από μένα, τι κάνετε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Είχαμε γεννητούρια, αυτό είπα σε συνάδελφο εδώ στην Εύη Σπανού, εκεί στον δημοτικό κήπο Χανίων, ζευγάρι Κίκνων, που φέρεται βέβαια, κύριε Τσουπάκη, να βρει και την ησυχία του μέσα στην καραντίνα και τον κορονοϊό, σωστά, και να ζευγάρωσε. Ακριβώς, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το τονίσουμε. Ο ζευγάρι αυτό των Κίκνων έχει κάνει αυγά και είναι η πρώτη φορά που κάνει, που έχει καταφέρει, που θα έχουμε γεννητούρια στον κήπο. Υπήρχε μάλιστα, από ό,τι με ρώτησαν, υπήρχε πάρα πολύ παλιότερα, που δεν θυμούνται πότε, ένα άλλο ζευγάρι που είχε κάνει πάλι αυγά, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Και αυτό είναι ένα τρανό παράδειγμα ότι τα ζώα πραγματικά θέλουν την ησυχία τους και το φυσικό τους περιβάλλον για να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ άνοιξε και πάλι το πρωί της Δευτέρας ο Δημοτικός Κήπος, σωστά? Άνοιξε. Μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα, άνοιξε. Βέβαια, στον κήπο αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνταν κοπές δέντρων, ψηλών δέντρων και περιποίηση. Αλλά παρόλα αυτά άνοιξε. Είναι προσβάσιμος για το κοινό μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου κλείνει μετά. Και ταυτόχρονα άνοιξε και η παιδική βιβλιοθήκη. Ήταν ένα αίτημα των πολιτών. Βέβαια, υπήρχε η απαγόρευση που υπήρχε για τους ζωολογικούς κήπους και για τα πάρκα και παρέμενε κλειστός από τον Νοέμβριο, θα πρέπει να πούμε, ο κήπος. Ήταν όλους αυτούς τους μήνες κλειστός. Άνοιξε και ήδη τις πρώτες μέρες το επισκέφθηκε, δηλαδή χθες και σήμερα, πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια, Αντιδήμαρχε, έχουμε και κάποιες υπηρεσίες εξοραϊσμού, κάποιες εργασίες εξοραϊσμού, καθαριότητας. Και θέλω να σας... Είναι προβλεπόμενες, προβλέπονται βέβαια. Αυτές είναι οι προβλεπόμενες, ναι, αυτές που γίνονται κάθε χρόνο, δεν είναι υπάρχει κάτι το ίδιο. Κάποιος, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τους επόμενους μήνες, προκειμένου να αναβαθμιστεί και η περιοχή? Αν αναφέρεστε για τον κήπο, ναι, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Εκεί αναφέρομαι, βέβαια. Ωραία, υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχει μία μελέτη για τον κήπο. Ο κήπος θα αναβαθμιστεί. Υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός όσον αφορά όλη την περιοχή, αλλά ειδικά για τον κήπο γίνεται αυτή τη στιγμή μία μελέτη. Ήδη έχουμε κάνει μία καταγραφή των φυτών που υπάρχουν και για την υγεία από ειδικούς δασολόγους και δασοπόνους και για την υγεία των δέντρων. Των δέντρων. Και θα υπάρχει και ένας από αρχιτέκτονα τοπίου, θα υπάρχει μια αναβάθμιση μέσα σε όλο αυτό. Θα το δείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στόχος είναι να επιστρέψουν εκεί οι Χανιώτες σε αυτή την όμορφη περιοχή. Ο κήπος για εδώ τα Χανιά είναι, θα έλεγα, σήμα κατά τεθέν για την πόλη των Χανίων και θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει ακόμα ομορφότερος. Είναι ήδη μια όαση για τους Χανιώτες. Επισκέπτονται καθημερινά, όταν ήταν ανοιχτός και σε καιρούς που μπορούσε, που δεν ήταν, όχι σε καιρούς πανδημίας, ήταν καθημερινά επισκέψιμος από πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και με την αναβάθμιση του κήπου και θα μαζεύει ακόμα περισσότερο κόσμο. Αντιδήμαρχε, να κάνουμε κάτι και να βρουν την ηρεμία τους και άλλα ζώα βέβαια. Να πάρουμε έτσι και να σταθούμε στο παράδειγμα των Κίκνων. Ακριβώς, και γι' αυτό υπάρχει και, θα αν έχετε ακούσει, υπάρχει ένας σχεδιασμός ότι μάλλον θα απομακρυνθούν τα ζώα από τον κήπο. Αυτή τη στιγμή μάλλον θα απομακρυνθούν από τον κήπο και θα... Όχι τώρα, στο μέλλον, όταν θα φτιαχτεί και το πλάνο για τον κήπο, όπως είπαμε. Μάλιστα. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Και θα πάνε σε περιβάλλον που θα είναι προστατευμένο και... Γιατί έχουμε, δηλαδή, όπως είδατε τώρα και με τους Κίκνους, ναι, το πώς θα μεταφερθεί κάποιο ζώο είναι πραγματικά δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, οι Κίκνοι αυτοί δεν μπορούν, έχουν μεγαλώσει σε σκλαβιά, δεν μπορούν να πάνε στο φυσικό τους περιβάλλον, π.χ. σε μία λίμνη. Ή τα αγρίμια. Τα αγρίμια δεν μπορούν να πάνε στο φυσικό τους περιβάλλον γιατί δεν μπορούν να βρουν τροφή. Ή
θα υπάρχει πρόσμιξη και δεν θεωρούνται καθαρό αίμα. Είναι κάποια τέτοια θέματα που έχουμε. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα τους βρούμε ένα περιβάλλον έτσι ώστε και να είναι πιο κοντά στο φυσικό τους περιβάλλον και να είναι πιο χαρούμενα, θα έλεγα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή. Μάλιστα. Κύριε Τσουπάκη, να κλείσουμε με τους κύκνους. Στο στάδιο της επόασης αυτή τη στιγμή τα αυγά. Στο στάδιο της επόασης αυτή τη στιγμή τα αυγά. Ο κύκνος θέλει 42 ημέρες επόάζει τα αυγά του και μετά σπάνε. Έχουν περάσει ήδη κάποιες μέρες. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τα γεννητούρια, όλα να πάνε καλά. Γι' αυτό το λόγο και παρόλο που άνοιξε ο κήπος, δεν γίνονται εργασίες μέσα στη λιμνούλα που υπάρχει στο δημοτικό κήπο. Ναι. Πηγαίνει ένας άτομο συγκεκριμένα πολύ προσεκτικά για να ταΐσει και να κάνει κάποιες εργασίες και όχι πολύ κοντά στον κύκνο, έτσι για να μην ταράξουμε την ησυχία του και να έχουμε μια καλή εξέλιξη. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.